Καλησπέρα, κορίτσια μου. Όπως σας είπα, είμαι μαζί με τη γιατρό μου, τη Μαρία την Ψωμά. Είναι διάσημη, την ξέρετε οι περισσότερες. Τι συμβαίνει? Εγώ ήμουν απελπισμένη. Λοιπόν, δεν έκανα κιλά. Ό,τι και αν έτρωγα πήγαινε και καθόταν ακόμα και στη μύτη μου. Άρχισα να πλαταίνω. Σας τα λέω τώρα λίγο αστεία, αλλά δεν είναι αστείο αυτό όταν αλλάζει η εικόνα σου. Και μετά από πολύ καιρό και αφού ξεκίνησα με τη Μαρία ένα πρόγραμμα που θα σας το εξηγήσουμε στη συνέχεια, σκεφτήκαμε, επειδή πάρα πολλές φίλες μου γράφετε εδώ ότι κατά τη διάρκεια της σεμινόπαυσης είναι πάρα πολύ δύσκολο το χάσιμο κιλών, ήρθα λοιπόν στη γιατρό μας, στη Μαρία, να μας πει τι στην αρχή γίνεται και εκεί σε αυτή την περίοδο της ζωής μας φαίνεται να αλλάζουν όλα. Μαρία, και όχι μόνο τα κιλά, αλλάζουν και άλλα πράγματα. Σίγουρα αλλάζουν και άλλα πράγματα. Να σας καλησπέρισω κι εγώ από τη μεριά μου. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί μου στέλνετε συνέχεια μηνύματα με ερωτήσεις και για την εμινόπαυση, γιατί σας καίει όλες. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι δεν είναι τίποτα αδύνατο. Μπορείτε να χάσετε κιλά, απλά θέλει συγκεκριμένο πρόγραμμα και προσαρμοσμένο πάνω στις ανάγκες σας. Η εμινόπαυση είναι δύσκολη φάση της γυναίκας, σίγουρα. Εμφανίζεται γύρω στα 50, σε κάποιες μπορεί να εμφανιστεί και νωρίτερα, αυτό συζητούσαμε. Ναι, αυτό, ναι, ναι, γιατί πραγματικά σε διακόπτω, γιατί χθες είχα συναντήσει μια φίλη και της έλεγα ότι θα κάνουμε αυτή την κουβέντα και μου λέει, Νανά, εμένα ξεκίνησα από τα 43. Διότι υπάρχουν πολλοί λόγοι, έτσι, όπως και γυναικολογικοί λόγοι και άλλοι πολλοί, όπως δεν είναι σίγουρο πόσο θα κρατήσει, γιατί δεν το ξέρουμε, Μαρία, πόσο κρατάει αυτή η περίοδος. Όχι. Και αν τελειώνει, ποτέ τελειώνει. Υπάρχει προεμινόπαυση. Η διάρκεια πριν την εμινόπαυση. Η εμινόπαυση βασικά ορίζεται όταν σταματάει ο κύκλος για ένα χρόνο τουλάχιστον. Αλλά υπάρχουν και τα χρόνια πριν, που είναι η προεμινόπαυση, όπου εκεί πέρα ήδη αντιλαμβανόμαστε τις αλλαγές. Υπάρχει πρόωρη εμινόπαυση, που εκεί πέρα οι πιο αρμόδιοι γυναικολόγοι να μιλήσουν, που γίνεται πρόωρα, όπως ας πούμε η κυρία που γνώρισες χθες, που μιλούσες χθες. Όσον αφορά το θέμα του βάρους, επειδή υπάρχουν τα συμπτώματα της εμινόπαυσης, φυσικά και όλα δυσκολεύουν, αλλά δεν είναι αδύνατο να χάσετε κιλά. Και θα αναφερθούμε βέβαια και τι μπορούμε να κάνουμε για να ανακουφίσουμε τα συμπτώματα της εμινόπαυσης, όπως είναι οι εξάψεις, όπως είναι το πρόβλημα του ύπνου, όπως είναι η οστεοπόρωση. Πρέπει να προσέξουμε πολύ στη διατροφή της εμινόπαυσης όσον αφορά τα οστά μας, γιατί έχουμε αρχίσει και εμφανίζει το κίνδυνο της οστεοπόρωσης με κίνδυνο καταγμάτων, Νανά μου. Ναι. Και φυσικά η καρδιακιακή υγεία, έτσι, είναι πολύ πιο επικίνδυνα για καρδιακιακά οι γυναίκες στη φάση όταν σταματάει ο κύκλος τους. Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή αυτό το θέμα με την εμινόπαυση έχει να κάνει ψυχολογικά με αυτό που λέμε γύρας. Και μια γυναίκα νιώθει ότι μπαίνει εκτός φάσης, χάνει τη θηλυκότητά της. Αυτό νιώθουμε ότι μπορεί να είναι έτσι, είναι μύθος ή είναι εν μέρη μύθος και εν μέρη πραγματικότητα? Νομίζω ότι είναι κάπου στη μέση. Είναι κάπου στη μέση, αλλά εγώ πάλι επιμένω, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που, όπως και στα γονίδια σχετικά με το θέμα του βάρους, επιμένω ότι είναι στο χέρι μας να μπορέσουμε να τα επηρεάσουμε και να μην έχουμε ποτέ παχυσαρκία, να μην έχουμε ποτέ κιλά. Πιστεύω ότι το ίδιο ισχύει και στην εμινόπαυση, Νανά μου. Σίγουρα είναι επιβαρημένες και ψυχολογικά, διότι πέφτουν οι ορμόνες, πέφτουν τα αιστρογόνα. Αρχίζουμε και έχουμε τις εξάψεις. Το 80% των γυναικών ξυπνάνε με νυχτερινές εφιδρώσεις. Μετά κρυώνουν. Έχουν αυξομοιώσεις της διάθεσης. Αυτό δυσκολεύει και στο θέμα του βάρους, γιατί για να γίνει μια προσπάθεια απώλειας βάρους πρέπει να είσαι ψυχολογικά σταθερή, να είσαι ήρεμη. Γι' αυτό και εκεί πέρα πάλι βοηθάει η διατροφή. Η αύξηση του βάρους στην εμινόπαυση, ουσιαστικά έχουμε, αλλάζουν οι λιποαποθήκες, δηλαδή έχουμε αλλού εναπόθεση του λίπους. Ουσιαστικά αποθηκεύουμε πιο εύκολα λίπος στην κοιλιά. Ναι, εντάξει, το βλέπουμε αυτό. Το βλέπουμε σε πάρα πολλές κυρίες, οι οποίες αποκτούν μία κοιλιά που σου λέει, εγώ είχα μία κοιλιά πλάκα. Ναι. Και αρχίζουν στην εμινόπαυση να παθαίνουν αυτό που παθαίνουν κάποιοι και οι άντρες που έχουν τον πυροκύλι. Ναι, ναι. Τα λέω έτσι, γιατί αλλάζει. Αλλάζει η μορφή του σώματος, πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ εκνευριστικό για πάρα πολλές από εμάς. Εκνευριστικό, αλλά θέλει να το αντιληφθούμε σχετικά σύντομα. Ναι. Το ότι αποθηκεύουμε λίπος στην κοιλιά μας δημιουργεί και επικίνδυνο, είναι το μεταποβολικά επικίνδυνο λίπος, γιατί ουσιαστικά αυξάνεται ο κίνδυνος ο καρδιακιακός όσο πέφτουν τα αιστρογόνα. Οπότε πρέπει να προσέξουμε τη διατροφή μας πάρα πολύ, ας πούμε, θα πούμε στη συνέχεια, να είναι αυξημένη σε καλό λίπος.
και χαμηλό σε κορεσμένα λιπαρά. Δηλαδή δεν πρέπει να τρώμε επεξεργασμένες τροφές στην υπνώση. Θα μου πεις ποιες είναι. Εγώ όμως θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Εκτός από τις αλλαγές που... βέβαια, εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν ένιωσα τίποτα. Δεν ένιωσα, δεν ίδρωνα, δεν έπαθα εξάψεις, δεν είχα διάφορα συμπτώματα από αυτά που περιγράφουν πάρα πολλές φίλες και είναι πολύ δύσκολα και... δεν μπορούν να το διαχειριστούν και εύκολα. Κάποιες είναι με μια βεντάλια συνέχεια. Εγώ δεν είχα αυτά τα συμπτώματα. Όμως, εγώ είχα το αίσθημα της πείνας. Αυτό το πράγμα το βράδυ, ναι, που σε πιάνει, ενώ την ημέρα είσαι μια χαρά, το απόγευμα είσαι μια χαρά, το βράδυ, ήταν κάτι το καταπληκτικό, το να θέλεις να σηκωθείς από το κρεβάτι, να πας στο ψυγείο, να ανοίξεις το ψυγείο, να πάρεις ένα κιλό παγωτό και να το τελειώσεις με ένα κουτάλι της σούπας, ναι, και να αισθανθείς μία ευδαιμονία και μία πληρότητα μετά και αμέσως μετά βέβαια πάρα πολλά νεύρα. Κοίτα να δεις, αυτό, ναι, είναι και ψυχολογικό, το ψυχολογικό κομμάτι, αλλά είναι, ναι, και θέμα λάθος διατροφής. Α. Όταν κάνεις σωστή διατροφή δεν τα νιώθεις αυτά ούτε το βράδυ. Δηλαδή αν κάνεις μια διατροφή ισορροπημένη σε ζάχαρα κατά τη διάρκεια της ημέρας, δεν επιτείνεις το οργανικό θέμα, δηλαδή το βράδυ δεν φτάνεις να έχεις υπογλυκαιμίες. Γι' αυτό στην ημινόπαυση πρέπει να προσέχουν, να έχουν τακτικά γεύματα. Γεύματα που δεν αυξάνουν το ζάχαρο του αίματος, δηλαδή ουσιαστικά οι υδατάνθρακες που χρησιμοποιούν πρέπει να είναι καλοί υδατάνθρακες, δηλαδή δημητριακά ολικής αλέσος, ψωμί ολικής αλέσος, ζυμαρικά ολικής αλέσος, το ρύζι, το καστανό και το μπασμάτι. Αυτά τι κάνουν? Δεν αυξάνουν απότομα το ζάχαρο του αίματος. Αποτέλεσμα, όταν φτάνεις το βράδυ πια, έχεις ισορροπημένο το ζάχαρό σου και δεν παθαίνεις αυτό που πάθαινες εσύ. Κάποιο λάθος έκανες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το είχαμε συζητήσει, διότι πρέπει να σας πω ότι εγώ είχα κάνει πάρα πολλές προσπάθειες για να χάσω 5-6 κιλά. Δεν ήταν πάρα πολλά τα κιλά. Είναι δύσκολα κιλά. Ναι, αλλά ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Είναι τα πολύ δύσκολα κιλά. Η Μαρέα με ενέπνευσε, πιθανόν γιατί έχει μια αυστηρότητα και μια καλοσύνη ταυτόχρονα, που δεν ξέρω πώς το καταφέρνεις, αλλά είσαι πολύ υποστηρικτική και ταυτόχρονα πάρα πολύ αυστηρή, που εμπνέει τον άλλον να τηρήσει το λόγο του. Ναι, γιατί πρέπει να συνειδητοποιήσετε, κορίτσια, ότι τα οργανικά ζητήματα, άμα κάνεις συγκεκριμένα πράγματα, δεν έχεις πρόβλημα. Είμαι αυστηρή στο ζήτημα ότι σαν γιατρός ξέρω ακριβώς τη βιοχημεία, τη φυσιολογία του οργανισμού και ξέρω πώς λειτουργεί ο οργανισμός, εκτός από το ψυχολογικό κομμάτι. Οπότε να ακολουθήσεις κάποια πράγματα κατά τη διάρκεια μέρας, όπως αυτό που λέω με τα τακτικά γεύματα. Ναι. Αν βάλεις μέσα πρωτεΐνη σε κάθε γεύμα, σου προσέξτε, γιατί πολλές θεωρείτε ότι το να βάλεις πρωτεΐνη σε κάθε γεύμα κάνεις πρωτεϊνική δίαιτα. Δεν κάνεις πρωτεϊνική δίαιτα. Είναι πολύ σημαντικό το γεύμα σου να έχει πρωτεΐνη για να μην πεινάτε. Χρειάζεται, και ειδικά στην εμινόπαυση, πρέπει να έχεις την ελάχιστη πρωτεΐνη ανά κιλό βάρους. Αυτό το υπολογίζουμε σε κάθε άνθρωπο διαφορετικά και ανάλογα με τις ανάγκες του και το ιατρικό ιστορικό του. Πρέπει να έχεις την ελάχιστη πρωτεΐνη, γιατί η πρωτεΐνη δεν πεινάς, Ανά μου. Μου δίνεις ένα παράδειγμα. Πρωτεΐνη μιλάμε ότι έχουν τα σπράδια του αυγού. Όλο το αυγό είναι πρωτεΐνη. Όλο τα σπράδια είναι, ναι, πιο αυξημένο σε πρωτεΐνη σίγουρα. Ναι. Είναι το κρέας, το κοτόπουλο, το ψάρι. Ναι. Είναι τα γαλακτοκομικά χαμηλών λιπαρών. Ειδικά τώρα το χαμηλό λιπαρών το τονίζω, γιατί στην εμινόπαυση πρέπει να προσέχουμε να είναι χαμηλά σε λιπαρά αυτά που τρώμε. Και όσες δεν τρώνε ζωική πρωτεΐνη, η ζωική πρωτεΐνη είναι υψηλής βιολογικής αξίας, μπορούν να έχουν το όσπριό τους συνδυασμένο με λίγο ρύζι, δηλαδή με λίγο υδατάνθρακα, γιατί έτσι γίνεται πλήρης πρωτεΐνη. Αυτή είναι η πρωτεΐνη. Οπότε, αν την κατανείμεις στα γεύματά σου, ειδικά στην εμινόπαυση, χορταίνεις πιο εύκολα. Και θέλει, παιδιά, και σαλάτες. Μιλάω συνέχεια για τις σαλάτες, μου λένε ότι βαριέστε τις σαλάτες. Θα πρέπει να γίνουν τρόπο ζωής, γιατί οι σαλάτες έχουν φυτικές ίνες, προκαλούν κορεσμό. Οι φυτικές ίνες βοηθάνε πάρα πολύ στο έντερο, στο να μην έχουμε δυσκυλιότητα, έτσι να έχουμε ένα καθαρό έντερο. Και έχει βρεθεί ότι βοηθάνε πάρα πολύ στον καρκίνο του μαστού. Δηλαδή μειώνουν την πιθανότητα για καρκίνο του μαστού, ειδικά στην εμινόπαυση. Τι λες? Και ειδικά τα σταυρανθή λαχανικά, μπρόκολα, κουνουπίδια, το λάχανο. Έχει βρεθεί ότι βοηθάνε στο να μειωθεί ένα ιστρογόνο, το οποίο αυξάνει την επικινδυνότητα για καρκίνο του μαστού. Οπότε, καλό να τα βάζετε στη διατροφή σας. Θέλει 4 μερίδες φρούτων και λαχανικών η εμινόπαυση ημερησίως. Δηλαδή θέλει οπωσδήποτε σαλάτες, θέλει φρούτα. Τα οποία φρούτα, εγώ αγαπάω πάρα πολύ τα ακτινίδια και για τη λειτουργία του εντέρου, γιατί έχουν βιταμίνη C για το δέρμα. Να τρώτε τα φρούτα με τη φλούδα, γιατί έχουν πικτίνη, οπότε έχουν αυξημένες φυτικές ίνες. Οπότε αν βάλεις τη σαλάτα σου, την πρωτεΐνη σου και έναν καλό υδατάνθρακα δίπλα και δεν θα πεινάσεις,
και θα μείνεις χορτάτος μέχρι το επόμενο γεύμα. Δηλαδή, αν κάποια τώρα, θα σου πω το εξής, έχω παρατηρήσει στην εταιρεία που είμαι, ότι όταν το μεσημέρι πάμε στην κουζίνα, πραγματικά το τι σαλάτα κάνει βόλτα και πασαρέλα σε τάπερ δεν μπορείς να διανοηθείς, γιατί έχουμε μπει στη φάση που λέμε, όχι μόνο τώρα, από τον Απρίλιο έχει ξεκινήσει αυτό, γιατί έρχεται το καλοκαίρι, και μας πιάνει άγχος. Άρα βλέπω ότι κυκλοφορεί πολύ σαλάτα. Όμως, χορταίνεις, το αίσθημα του κορεσμού το κάνει το λαχανικό μαζί με την πρωτεΐνη τελικά. Ναι, βέβαια, και ο καλός υδατάνθρακας. Και ο καλός υδατάνθρακας το τονίζω, γιατί πολλές στερούνται των υδατάνθρακων. Πάνε και κάνουν υποθερμιδικές δίαιτες στην εμεινόπαυση, που είναι μεγάλο πρόβλημα, γιατί η εμεινόπαυση εξορισμού πέφτει ο μεταβολισμός. Γιατί πέφτει ο μεταβολισμός? Πέφτει ο μεταβολισμός γιατί χάνουμε μυϊκή μάζα όσο μεγαλώνουμε. Ναι. Δηλαδή πέφτει η μυϊκή μάζα. Η μυϊκή μάζα είναι ενεργό μεταβολικό όργανο, έτσι. Mm-hmm. Οπότε για να τη διατηρήσεις θέλει την πρωτεΐνη σου, αυτό που σου λέω, την ελάχιστη ποσότητα πρωτεΐνης που εξατομικεύεται στον καθένα. Εγώ δηλαδή την υπολογίζω στον καθένα διαφορετικά. Και θέλει και άσκηση. Πρέπει να κάνεις και άσκηση. Δηλαδή η άσκηση, όχι να τρελαθείτε να πάτε στο γυμναστήριο. Θέλει ένα συνδυασμό αερόβιου. Αερόβιο μπορεί να είναι και το περπάτημα έξω. Έτσι. Ένα γρήγορο περπάτημα. Είναι, είναι αυτό. Με γρήγορο βήμα. Ναι, με γρήγορο. Δηλαδή αυτό που λέω εγώ έχει το βιτρινέ. Και θέλει, παιδιά, τουλάχιστον 2 φορές τη βδομάδα άσκηση με βάρη. Όχι μόνο βάρη να σηκώσει βάρη, μπορεί να είναι και ένα πιλάτες που να κάνει στο κρεβάτι. Δηλαδή με αντιστάσεις. Γιατί αυτό αυξάνει τη μυϊκή σου μάζα. Οι δουλειές στο σπίτι αντικαθιστούν αυτό, διότι σου λέει τώρα. Κάποιο κορίτσι που ακούει, κάποια κοπέλα, μα κάνω σφουγγάρισμα, κουρτίνες, τζάμια, πέφτω κάτω και τα καθαρίζω το σαββατεπιά με μία οδοντόβουρτσα. Υπάρχουν πάρα πολύ ψυχαναγκαστικοί όπως και εγώ. Η δουλειά στο σπίτι μετράει. Μετράει, αλλά δεν αντικαθιστά. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι πάντα στην εμεινόπαυση πρέπει να έχεις 2 φορές τουλάχιστον την εβδομάδα άσκηση με αντιστάσεις ή με βάρη. Για να ενεργοποιήσεις και να μην χάσεις άλλη μυϊκή μάζα. Είναι πάρα πολύ βασικό. Περπάτημα όσο μπορείτε. Αυτό θα σας βοηθήσει και στην ποιότητα του ύπνου. Θέλω να μιλήσω λίγο για τα γαλακτοκομικά. Τα φοβούνται οι περισσότεροι. Υπάρχει μια δαιμονοποίηση των γαλακτοκομικών. Αλήθεια είναι αυτό. Είναι λάθος, γιατί τα γαλακτοκομικά έχουν και πρωτεΐνη μέσα. Έχουν ασβέστιο για τα οστά. Έχουν φόσφορο, έχουν κάλιο, έχουν μαγνήσιο που ηρεμεί. Επίσης τα γαλακτοκομικά, το τυρί και το γιαούρτι βοηθάνε, έχουν ένα αμινοξύτη γλυκίνη που βοηθάει στο να κοιμηθούμε καλύτερα το βράδυ. Ο ύπνος είναι κάτι άλλο βασικό, που είναι βασικό για το μεταβολισμό και για την εμεινόπαυση. Όλες έχουν πρόβλημα του ύπνου λόγω των εξάψεων. Ναι. Αν φας το βράδυ κάποιο γαλακτοκομικό μαζί με λίγο υδατάνθρακα που επίσης ηρεμεί, ένα μαύρο ψωμί ας πούμε με λίγο τυρί χαμηλών λιπαρών, αυτό θα σε βοηθήσει και στην ποιότητα του ύπνου το βράδυ. Και στο θέμα των εξάψεων, στο να ηρεμήσεις. Αν φας μια μπανάνα, άλλες φοβούνται την μπανάνα, σου λέει δεν θα δυνατήσω με την μπανάνα. Είναι επίσης λάθος. Μπορεί να έχει πιο πολύ υδατάνθρακα η μπανάνα, αλλά έχει και μαγνήσιο, που χρειάζεται στην εμεινόπαυση, που ηρεμεί, και έχει και κάλιο, που βοηθάει πάρα πολύ στην κατακράτηση που κάνουμε στην εμεινόπαυση. Και εγώ το πίστευα αυτό λοιπόν, ότι η μπανάνα παχαίνει και ότι δεν είναι καλό φρούτο για όταν θες να χάσεις κιλά. Όχι, αυτά τα συνυπολογίζεις. Ναι. Στην εμεινόπαυση πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε αρνητικό ενεργειακό ισοζύγιο. Τι σημαίνει? Να αρχίσουμε να καίμε περισσότερες θερμίδες από αυτές που τρώμε ουσιαστικά. Έτσι, ή να παίρνουμε λιγότερες θερμίδες από το βασικό μας μεταβολισμό για να μπορέσουμε να χάσουμε. Πρέπει να προσέχουμε και τις θερμίδες λοιπόν. Όχι να πάτε να μετράτε, αλλά θέλει να προσέξετε τις μερίδες σας. Και το υγιεινό μπορεί να αυξήσει τις θερμίδες και να βάλεις τελικά, να μην χάσεις κιλά. Οπότε το ίδιο ισχύει και για την μπανάνα. Φας μια μπανάνα, το συνοπιλογίζεις στις θερμίδες του καθενός. Και πρέπει γαλακτοκομικά για τα κόκαλά σας. Υπάρχει μεγάλο κίνδυνος και οστεοπαινίας και οστεοπόρωσης. Δηλαδή αυξημένος κίνδυνος καταγμάτων στην εμεινόπαυση. Αυτό πια όλοι οι γιατροί σας, ο γυναικολόγος σας, ο ενδοκρινολόγος σας προτείνουν μέτρηση οστικής μάζας. Και βλέπουν αν κάποιος είναι ευαίσθητος και δίνει συμπληρώματα ασβεστίου, αλλά από τη διατροφή θέλει τουλάχιστον 2-3 μερίδες γαλακτοκομικών ημερησίως. Μάλιστα. Κάτι άλλο που θέλω να σε ρωτήσω. Το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπως η εμεινόπαυση, με όλα αυτά τα οποία παρατηρείς και μας συμβουλεύεις, υπάρχει περίπτωση να αποκτήσω το ιδανικό σώμα στην εμεινόπαυση?
Τι σημαίνει ιδανικό σώμα? Αν έχουμε λάθος πρότυπα, θα πρέπει να έχουμε ένα υγιές σώμα. Ναι. Και ένα σώμα το οποίο να είναι κατάλληλο για την ηλικία μας. Γιατί, ας πούμε, βλέπω πάρα πολλές στην εμμηνόπαυση που κάνουν στερητικές δίαιτες που σου είπα. Ναι. Οι οποίες ρίχνουν το μεταβολισμό, δεν το βοηθάνε στην εμμηνόπαυση. Μπορεί να χάσουν κιλά, αλλά τελικά κατακρεουργούν το μεταβολισμό τους. Αρχίζουν και χάνουν το δέρμα τους, Νόνα. Τις βλέπεις ότι είναι στεγνές. Δεν έχουν ωραίο δέρμα, ό,τι επεμβατικό και να κάνεις, ναι. Αν δεν έχεις το βασικό ποσοστό λίπους στην εμμηνόπαυση, αρχίζει και χαλάει πάρα πολύ το πρόσωπό σου και κάνεις και χαλάρωση στο σώμα. Το οποίο πρέπει να το προσέξουν πάρα πολύ στην εμμηνόπαυση. Δεν πρέπει να χάσουν μύες, πρέπει να τρώνε καλό λίπος, πρέπει να βάζουν ελαιόλαδο στη σαλάτα τους, να τρώνε καλό λίπος γιατί βοηθάει πάρα πολύ, αυξάνει την καλή χοληστερόνη και ρίχνει την κακή χοληστερόλη. Ποιο είναι το καλό λίπος? Εκτός από το αγνό παρθένο ελαιόλαδο, είναι τα λιπαρά ψάρια. Έχουν ωμέγα 3 και από φυτικές πηγές είναι το αβοκάντο και ο λιναρόσπορος και τα καρύδια, οι ξηροί καρποί, ομοί ξηροί καρποί. Να τους χρησιμοποιείτε σε κάποιο μέτρο βέβαια, γιατί έχουν θερμίδες και αυτοί. Έχουν καλό λίπος, βοηθάνε στον κορεσμό και τους συνιστούν επιφύλακτα στη φάση της εμμηνόπαυσης. Δηλαδή, στη φάση των σνακ, ας πούμε, με κάποιο φρούτο, λίγους ξηρούς καρπούς. Επειδή είσαι γιατρός εδώ και πάρα πολλά χρόνια και παρακολουθείς τους ανθρώπους οι οποίοι διαχειρίζονται και την ιστορία της ζωής τους και τι θέλω να πω με αυτό, η κρίση ή τα μειωμένα οικονομικά έχουν επίπτωση πάνω σε αυτό. Έχουν μεγάλη, δυστυχώς, αλλά να σου πω κάτι, είναι αυτό που λέω σε όλους όσους έρχονται στο ιατρείο. Δυστυχώς η κέρη δεν είναι εύκολη, πια είναι πολύ δύσκολη. Ναι. Αν κάτι έχουμε και πρέπει να το διαφυλάξουμε, είναι ο εαυτός μας. Είναι το σώμα μας και είναι η υγεία μας. Τα οικονομικά είναι δύσκολα σαφώς, αλλά θα πρέπει πρωτίστως να βάλουμε προτεραιότητα τον εαυτό μας. Σίγουρα η διατροφή, γιατί πολλοί μου λένε είναι ακριβή η καλή διατροφή. Αν αρρωστήσεις, έχει μεγαλύτερο κόστος. Γι' αυτό σου έκανα την ερώτηση, γιατί Μαρία μου, το να πάρεις 2 φρατζόλες ψωμί και να φας και μακαρόνια είναι κάτι το οποίο έχει χαμηλό κόστος. Από το να προσπαθήσεις να έχεις μέσα στην ημέρα σου συγκεκριμένες τροφές, οι οποίες και οι πρωτεΐνες είναι ακριβές και κάποια και η ξηρή καρπή είναι ακριβή. Δηλαδή, σου το λέω, γιατί μπορεί να είναι και ερώτηση ανθρώπων που μας παρακολουθούν, γιατί εμένα μου το είχαν γράψει. Το γράφουν. Άρα, λοιπόν, πρέπει να τους δώσεις ένα κίνητρο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λες. Σαν γιατρός, αυτό που έχω να πω είναι ότι αν αρρωστήσουν, το κόστος θα είναι πολύ μεγαλύτερο. Και η νοσηλεία τους και η δουλειά που θα χάσουν και το ψυχολογικό και αν επανέλθουν μετά από την ταλαιπωρία που θα βιώσουν μέσα σε ένα νοσοκομείο. Οπότε, κοίτα να δεις, ζούμε όμως σε μια χώρα που είναι ευλογημένη. Ναι. Δηλαδή, έχουμε φρούτα, έχουμε λαχανικά. Δεν είναι, ας πούμε, που βλέπεις έξω στο εξωτερικό που έχει ακριβήνει πολύ η ζωή πια εδώ πέρα, αλλά και πάλι είμαστε σε καλό επίπεδο. Θα βρεις και φάει αυγά, δεν χρειάζεται να φας το κρέας και τα αυγά. Είναι μια μορφή πρωτεΐνης που δεν είναι τόσο ακριβή στο κάτω-κάτω, αν θέλουμε να κοιτάμε και το κόστος. Σταύρο, πόσο ακόμα έχουμε για να ολοκληρώσουμε, διότι μας έχεις δώσει, έχουμε ωραία, γιατί εγώ πάντοτε έχω το άγχος του χρόνου, είναι αυτό κάτι που μου έχει μείνει από τη δουλειά. Άρα λοιπόν, καλές καλύδατα, ανθρακές, πρωτεΐνες, πόσα γεύματα πρέπει να κάνουν την ημέρα? Αυτό δεν είναι πια κανόνας, να σου πω την αλήθεια. Εγώ λέω τουλάχιστον 3. Ναι. Γιατί πολλοί έχουν βάλει μέσα μας, κάνουν πολλές φορές τη διαλυματική νηστεία. Η διαλυματική νηστεία, για να το ξεκαθαρίσουμε, δεν είναι μέθοδος απώλειας βάρους. Έχει αποδειχθεί για την αναζωογόνηση του κυκάρου. Κάποιοι το χρησιμοποιούν, τους περιορίζει, γιατί τρώνε στο 8ωρο και μειώνουν τις θερμίδες. Ναι. Αλλά αν στο 8ωρο φας junk food, δεν έχεις κάνει μια τρύπα στο νερό. Για να επανέλθω, τα γεύματα μπορούν να είναι από 3 έως 5, αναλόγως. Εγώ που ξυπνάω 5 ώρα το πρωί και ξεκινάω τη μέρα μου στις 5 το πρωί, κάνω 5 γεύματα. Κάποιος άλλος, ας πούμε, μπορεί να κάνει και 3 γεύματα μέσα στην ημέρα. Αλήθεια, ξυπνάς 5. Εγώ ξυπνάω 5 από τότε που ήμουν στην ιατρική και σπούδαζα και εγώ διάβαζα πάντα πρωί. Οπότε είναι μια συνήθεια που την έχω και κοιμάμαι νωρίς, βέβαια, έτσι. Κοιμάμαι 10 η ώρα. Δεν κοιμάμαι αργά, εκτός αν βγω έξω. Που δεν βγαίνω πια πάρα πολύ. Τώρα που δεν διαβάζεις για την ιατρική, στις 5 η ώρα το πρωί κάνεις. Διαβάζω. Διαβάζεις, Διαβάζω. Όταν πάω γυμναστική πάω 7 η ώρα το πρωί και εγώ ιατρείο ξεκινάω στις 8.30. Ναι. Οπότε η μέρα μου είναι κάπως διαφορετική. Εγώ λοιπόν κάνω 5 γεύματα. Γιατί δεν μπορώ και κάνω και πολύ νωρίς το μεσημεριανό μου. Και δεν αφήνω τον εαυτό μου βέβαια να πάθω υπογλυκαιμίες. Κάνω τακτικά γεύματα. Είτε είμαι καλά, είτε είμαι άσχημα, ενώ ψυχολογικά έτσι. Ναι. Τονίζω αυτό. Η διατροφή μου είναι, γιατί αλλιώς θα γίνω χειρότερα, μαμά. Άμα δεν φροντίσω τη διατροφή μου
και δεν είμαι και καλά ψυχολογικά, θα πέσω ακόμη χειρότερα. Το λέω γιατί πολλοί μου λένε, ξέρεις, εγώ δεν μπορώ, όταν δεν είμαι καλά ψυχολογικά, ή θα φάω ή δεν θα φάω καθόλου. Είναι λάθος. Δεν μου λες, από τις μοδάτες δίαιτες, γιατί είπες για διαλυματική νηστεία, υπάρχουν και οι κετονικοί, υπάρχουν οι πρωτεϊνικές, υπάρχουν που... Επειδή τα έχω κάνει και εγώ στο παρελθόν, όταν προσπάθησες που και έτρωγα πρωτεΐνη, μετά πεινάς τόσο πολύ που σου γυρίζει ανάποδα αυτό το πράγμα. Μα η πρωτεϊνική έχει νόημα ίσως στην αρχή με την επίβλεψη κάποιου γιατρού, έτσι, γιατί ναι, θέλει ειδικές προϋποθέσεις, αλλά μετά θέλει οπωσδήποτε μετάβαση σε φάση που να βάλεις τους υδατάνθρακες. Δεν μπορεί να λειτουργήσει το σώμα χωρίς υδατάνθρακες και δεν μπορεί να λειτουργήσει και ο εγκέφαλος χωρίς υδατάνθρακα. Επίσης, αν κάνεις κετονική δίαιτα χωρίς να ξέρεις τι να φας και να τρως μόνο πρωτεΐνη, μπορείς να αυξήσεις τα λιπίδια σου και να βλέπεις χοληστερίνες, τριγλυκερίδια. Όλα αυτά θέλουν ένα μέτρο και θέλουν για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Σε long term, δηλαδή, έχουν γίνει πολλές κλινικές μελέτες. Καμία δεν έχει αποδειχθεί μία υπέρ της άλλης, έτσι. Έχει αποδειχθεί το αρνητικό ενεργειακό ισοζύγιο, ότι πρέπει να προσέχουμε τις θερμίδες. Και στο επίπεδο της υγείας, η πρώτη όλων είναι η μεσογειακή διατροφή. Αυτό το έχω, το ξέρω πάρα πολύ καλά, γιατί και εγώ παρακολουθώ όσο μπορώ να παρακολουθώ όλες αυτές τις εξελίξεις, όχι βέβαια στο επίπεδο που, το δικό σου που είσαι γιατρός. Κάτι άλλο, το οποίο παίζει πολύ στις κουβέντες. Υπάρχει ποτέ περίπτωση να πούμε stop, μπορούμε να φάμε κανονικά? Και τι σημαίνει κανονικά? Να φας και μακαρόνια με κιμά, να φας και μουσακά, εννοείται, να φας και μπεσαμέλ. Ναι, αλήθεια τώρα. Μα, φυσικά, ναι. Κοιτάξτε, ένα πρόγραμμα όταν μπαίνεις μέσα σε συντήρηση των κιλών, γι' αυτό εγώ πάντα τονίζω ότι το πιο σημαντικό είναι η συντήρηση. Δεν έχει νόημα να τα χάσεις και να τα ξαναπάρεις, να μην κάνεις συντήρηση. Και πρέπει να αλλάξεις το σκέπτεσαι. Δηλαδή, πώς το αντιμετωπίζεις το όλο ζήτημα? Δεν το κάνεις για να χάσεις κιλά, για να βγεις στην παραλία. Το κάνεις για να είσαι υγιής στο τέλος, ναι, έτσι. Οπότε και μακαρόνια μπορείς να φας και πίτσα μπορείς να φας και κρέπα. Εγώ τώρα στις διακοπές σε όλους δίνω από αυτά. Γιατί δεν με ενδιαφέρει έτσι κι αλλιώς να χάσουν. Πρέπει να κάνουμε ένα πρόγραμμα συντήρηση, να ξεκουραστούν γενικά και στο ζήτημα της διατροφής. Οπότε ναι, η απάντηση είναι ότι μπορούν να τρώνε από όλα αυτά. Σε κάποιο μέτρο, δηλαδή μπορούν να τα τρώνε κάθε μέρα, άμα θέλουν να προσέξουν και κάτι διάρκεια των διακοπών που μου στέλνετε πολλοί μηνύματα. Αλλά το να φάνε μία φορά να βγουν έξω και να φάνε και κρέπα ή να φάνε παγωτό, δεν θα πει ότι θα βάλουν κιλά. Επειδή παρακολουθείς όλο αυτό το οποίο θεωρείται μεγάλο θέμα για τους ανθρώπους, τη σχέση κιλών και ηλικίας, πες μου σε τι φάση, για να σε ρωτήσω και αυτό, βρισκόμαστε στην Ελλάδα, δηλαδή με την παχυσαρκία είμαστε ψηλά? Είμαστε ψηλά στα παιδιά, δυστυχώς. Ναι. Είμαστε δεύτεροι στην Ευρώπη στην παιδική παχυσαρκία και είναι θλιβερό αυτό το πράγμα. Βέβαια, εμένα μου φέρνουν και κάποια παιδιά στο ιατρείο και μιλάω μαζί τους. Είναι δύσκολο σίγουρα για τα παιδιά, αλλά ευτυχώς είναι ευαισθητοποιημένοι πια οι γονείς. Όσον αφορά μετά τον COVID, εγώ έχω αντιληφθεί ότι περισσότεροι ενδιαφέρονται περισσότερο για το ζήτημα της υγείας σε σχέση με τα κιλά τους. Δηλαδή, χτύπησε κάποιο καμπανάκι και προσέχουν πια έναν άμμο τον εαυτό τους περισσότερο, έτσι. Αυτό οποίο είναι από τα καλά του COVID που μας άφησε. Το οποίο είναι από τα καλά του COVID. Ναι. Και πιστεύω ότι θα πρέπει όλοι να αναθεωρήσουν και όσον αφορά την εμμηνόπαυση, να μην φοβούνται ότι είναι μια δύσκολη περίοδος. Κάτι άλλο που να τονίσω, να μπορούν να καταναλώνουν φυτοϊστρογόνα στη διατροφή τους. Φυτοϊστρογόνα. Δηλαδή υπάρχουν ιστρογόνα μέσα στις τροφές. Υπάρχουν, ας πούμε, στα ρεβίθια, στο λινορόσπορο, τα φασόλια της σόγιας, το τόφου που έχει και πολύ ασβέστιο, αυτό είναι και φυτική πρωτεΐνη, τα μαυρομάτικα τα φασόλια. Αυτά είναι φυτικά ιστρογόνα, τα οποία αν τα καταναλώσουν στο διάστημα 2 με 3 μηνών, μπορούν και να ανακουφίσουν τα συμπτώματά τους. Και όσον αφορά τις εξάψεις, γιατί πολλές ταλαιπωρούνται, δεν θέλει πολύ καφέινη, δεν θέλει καυτερά φαγητά, έτσι, και θέλει πολλές σαλάτες και δεν θέλει ζάχαρη. Η ζάχαρη πυροδοτεί τις εξάψεις. Γενικώς η ζάχαρη, εγώ πάντα είμαι κατά της ζάχαρης. Προσέξτε όμως, όχι το να μην φας ένα γλυκό την εβδομάδα. Μιλάμε για καθημερινή κατανάλωση ζάχαρης, έτσι. Δεν βοηθάει καθόλου και καταστρέφει και το δέρμα. Οπότε να το προσέχουν πάρα πολύ στην εμμηνόπαυση. Ζάχαρη, δηλαδή, αν μπορεί κάποιος να μην βάλει ζάχαρη στο καφέ, να μην βάζει. Ή να πάλι... Ζάχαρη είναι κρυμμένη, να ξέρεις, σε πάρα πολύ και στα τυποποιημένα προϊόντα. Δηλαδή, αυτό που είπαμε στην αρχή, δεν θέλω επεξεργασμένα προϊόντα. Δηλαδή, όσο μπορούν να είναι επεξεργασμένα. Στο ψωμί υπάρχει ζάχαρη? Σε κάποια ψωμιά, ναι, υπάρχει. Ναι. Οπότε, καλό είναι να το προσέχουν κι αυτό. Είμαστε κοντά στην ολοκλήρωση της σημερινής μας συνάντησης, γιατί έχω το άγχος εγώ πάντοτε και ρωτάω τον σκηνοθέτη μας εάν μπορούμε να προχωρήσουμε ή όχι. Και πάω τώρα σε ένα ακόμη θέμα, που έχουμε και άλλο χρόνο.
πες μου τι γίνεται με τα φάρμακα. Δηλαδή, διότι πάρα πολλοί πηγαίνουν και παίρνουν κάποιες ουσίες ή κάνουν τις ενέσεις αυτές. Τι γίνεται? Δεν είμαι κατά, με την έννοια ότι αυτό πάντα πρέπει να, να το κρίνει ο ενδοκρινολόγος τους. Ο αρμόδιος για το αν θα κάνουν ενέσεις κάποιοι που είναι προδιαβητικοί ή διαβητικοί είναι θέμα ενδοκρινολόγου. Δεν είναι πανάκια, αν με ρωτάς. Εγώ έχω πάρα πολλούς, όταν υπήρχαν σε έλλειψη, πήραν κιλά, γιατί δεν έμαθαν να τρώνε. Οτιδήποτε βγαίνει και είναι στη μόδα και είναι γρήγορο. Ναι. Κάνει σουξέ. Κάνει σουξέ, αλλά σε long term που λέω εγώ, στο βάθος του χρόνου, πρέπει να αλλάξουν το σκέφτεστε και τον τρόπο ζωής. Αν δεν έχουν πρόβλημα, δεν είναι προδιαβητικοί και πάνε και κάνουν τις ενέσεις μόνο και μόνο για να χάσουν κιλά. Δεν είναι σωστό αυτό. Σε αυτό να συνιστάς το να μην το κάνουν, έτσι, γιατί να μην το κάποιοι έχουν βάλει μέσο για να βρουν ενέσεις, για να κάνουν ενέσεις. Αυτό μόνο κατόπιν οδηγία γιατρού. Ναι. Εγώ το θεωρώ εγκληματικό και για τον εαυτό τους και για αυτούς που πραγματικά το έχουν ανάγκη να κάνουν ενέσεις. Λοιπόν, για να δούμε. Ερωτήσεις. Αυτά είναι ερωτήσεις. Φέτα, κρασί, σόγια, αυγά. Λοιπόν, η φέτα, καταπληκτικό τυρί, παιδιά. Υπάρχει άπαχη φέτα, είναι πλούσιο σε πρωτεΐνη, οπότε ναι, τη συνιστώ ανεπιφύλακτα, έχει ασβέστιο μέσα. Το κρασί, κάτι που δεν συζητήσαμε. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και μπράβο, εγώ ακόμα, για τις ευχαριστούμε. Σας. Εγώ είμαι ακόμα στην περίοδο που δεν παίρνω αλκοόλ. Αυτό είναι μία. Το αλκοόλ δεν βοηθάει. Ναι, δεν βοηθάει. Δεν βοηθάει. Αυτό βγαίνουν είναι ένα ψυχικό χωρίς ζάχαρη. Για πες. Βγαίνουν συνέχεια έρευνες για το αλκοόλ. Θέλει προσοχή. Οι γυναίκες που θέλουν να χάσουν 2 φορές τη βδομάδα από 1 με 2 ποτηράκια αλκοόλ, καθαρού αλκοόλ μιλάμε, αποφεύγεται τα κοκτέιλ τώρα το καλοκαίρι. Θέλει προσοχή το αλκοόλ. Η σόγια το είπα, γιατί υπάρχουν φυτοεστρογόνα μέσα στη σόγια. Οπότε σε μια μέτρια κατανάλωση φυσικά τη συνιστούμε, ειδικά σε αυτούς που δεν θέλουν να καταναλώσουν ζωική πρωτεΐνη. Τα αυγά εγώ τα θεωρώ υπερτροφή. Μη φοβάστε το κρόκο, δεν ανεβάζει τη χοληστερίνη. Έχει αναθεωρηθεί η χοληστερίνη. Το 75% είναι ενδογενής παραγωγή στο σηκώτη. Το 25% είναι διατροφικό. Αν δεν τρώτε πολλά επεξεργασμένα, αν δεν τρώτε έτοιμες σως, αν δεν τρώτε πολλά γλυκά, δεν θα ανέβει η χοληστερίνη από τη διατροφή, ούτε θα ανέβει από τα αυγά. Οπότε τα αυγά τα συνιστώ και βοηθάνε και στην υγεία του εγκεφάλου. Ακούστε, όσον αφορά τις σκόνες της πρωτεΐνης, γιατί μου το ρωτάτε και πολύ στο ιατρείο, δεν είμαι από αυτούς που τις προτείνουν. Ναι. Δεν είμαι κατά, θα πρέπει να προσέξετε την προέλευσή τους, αλλά εγώ προσωπικά είμαι υπέρμαχος της ανεπεξέργασης διατροφής. Ναι, γιατί εδώ υπάρχει και μία τάση σε ανθρώπους που πηγαίνουν στο γυμναστήριο και το είχα περάσει κι εγώ αυτό το στάδιο στο παρελθόν, επειδή πήγαινα στο γυμναστήριο και κάνω γυμναστική. Υπάρχουν πάρα πολλοί που σου λένε, εντάξει, θα πάρεις σκόνη πρωτεΐνης, θα πιεις μία το πρωί, μία το μεσημέρι και αντικαθιστάς δύο γεύματα. Κοιτάξτε, αν δεν είσαι επαγγελματίας, να κάνεις επαγγελματικό αθλητισμό, που δεν είμαι αρμόδια να μιλήσω γι' αυτό, γιατί δεν ασχολούμαι με τους αθλητές εγώ, εγώ με τις καθαρές διατροφές. Επειδή ουσιαστικά κάνω και ιατρική αντιγύρανση στο ιατρείο και ιατρική αντιγύρανση εκτός από την ομορφιά, καθώς μεγαλώνουμε, είναι και το να συντηρούμε όλα τα όργανα μας υγιή, από τον εγκέφαλο, το έντερο, έτσι, οι αρθρώσεις μας, αυτό είναι αντιγύρανση και το συνδυάζω σε όλα τα προγράμματά μου εγώ και με ειδικές εξετάσεις. Θέλω να επεξεργαστώ στη διατροφή. Οπότε δεν είμαι πολύ υπέρ με τις σκόνες πρωτεΐνης. Άρα εκεί που επενδύουμε είναι σε μια σωστή διατροφή, σωστά. Μαρία, υπάρχουν, τώρα αυτό είναι θέμα για άλλη κουβέντα, αλλά συζητούσαμε μία φίλη, η οποία είναι μεγάλη σε ηλικία, κοντεύει 80, αλλά προσέχει τον εαυτό της κτλ. Οι άνθρωποι σε μεγάλες ηλικίες που χάνουν πολύ λιπόδιστο και εξής... Δεν είναι λιπόδιστο, χάνουν μυϊκή μάζα. Χάνουν μυϊκή μάζα. Είναι η λεγόμενη σαρκοπενία, είναι αυτό που είπα στην ημινόπαυση, πρέπει να προσέξετε τη μυϊκή σας μάζα. Δηλαδή, ας πούμε, είχα μια κουβέρα χθες με μια άλλη κοπέλα που ήμασταν στην παραλία, η οποία έτρωγε μόνο σαλάτες. Και της λέω: μόνο με σαλάτες δεν πρόκειται να πετύχεις τίποτα, ειδικά μεγαλώνοντας. Πρέπει να βάζεις πρωτεΐνη στο γεύμα σου, γιατί αλλιώς η χαλάρωση που έχεις θα γίνει ακόμη και χειρότερη. Οπότε, καθώς μεγαλώνουμε, χάνουν η μυϊκή μάζα και έχουν το πρόβλημα της σαρκοπενίας. Η σαρκοπενία δεν είναι μόνο η χαλάρωση. Δηλαδή, χάνεις μυϊκή μάζα και δεν έχεις καλή ισορροπία. Δεν έχεις καλή ευστάθεια, δεν έχεις καλή στάση σώματος. Είναι πολύ βασικό η μυϊκή μάζα μεγαλώνοντας. Και μπορείς να δεις 2 ανθρώπους μεγαλώνοντας, 80 ετών ο άλλος, ο ένας.
και οδόντα τον ο άλλος, ο οποίος ο ένας κάνει υγιεινή διατροφική γυμναστική και ο άλλος δεν κάνει, ένα διαφορετικό σώμα εντελώς, στα ίδια κιλά. Ναι, και κάτι άλλο που ήθελα να σε ρωτήσω για την... Αχ, τώρα το ξέχασα. Ήταν μια ερώτηση πάνω, πάνω στη διατροφή. Τέλος πάντων. Το ξέχασα να κάνουμε ένα live, παιδιά, ναι. Γιατί έχω πορωθεί με αυτό και συνεργάζομαι πολύ και με κλινικές του εξωτερικού. Διατροφή για το μυαλό, για τη μνήμη. Εδώ είναι μια τεράστια κουβέντα, ναι. Γιατί παντού γίνονται μελέτες, κλινικές μελέτες για την αντιμετώπιση, ναι. Της άνοιας. Ναι, ναι, ναι. Και είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ. Η διατροφή εννοείς, έτσι. Θα κάνουμε άλλο live, ναι, γι' αυτό, γιατί πραγματικά... Καλά, εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει, γιατί έχω, ναι. Θέματα και στο οικογενειακό μου περιβάλλον, όπως είχα θέματα και με θέματα κιλών με τον πατέρα μου, έτσι. Που δυστυχώς τον έχασα και έχω βιώσει όλες τις επιπλοκές της παχυσαρκίας εγώ. Οπότε όλα αυτά λειτουργούν και λίγο βιωματικά. Γι' αυτό ίσως και να είμαι και λίγο αυστηρή και πορωμένη σε αυτά που λέω. Γιατί σαν γιατρός ξέρω τι έρχεται, ναι, σε κάποιους. Μα και γι' αυτό είμαστε εδώ και σήμερα μαζί. Και να σου πω και κάτι. Αυτό το οποίο εγώ ζω, γιατί τα πάντα είναι ζωή, έτσι. Αυτό το οποίο εγώ εισπράττω και είναι θετικό, και επειδή το εισέπραξα από σένα, θέλω να το διαδίδω. Γιατί η γνώση, αν δεν τη διαδίδεις, δεν είναι, είναι μίζερο πράγμα. Εγώ λοιπόν, αν έχω σε κάτι, από κάτι βοηθηθεί, γιατί να μην το μοιραστώ με τον κόσμο. Και ναι, όλοι δεν μπορούν να σε συναντήσουν από κοντά, όχι, αλλά και από εδώ παίρνουν πληροφορία και μιλάω εγώ που είμαι πάρα πολύ απελπισμένος άνθρωπος. Και να σου πω γιατί, δεν ήθελα να αλλάξω νούμερο στο τζιν. Γιατί εγώ πάντοτε ήθελα να μπαίνω μέσα, όχι, αυτό... σε ένα συγκεκριμένο, βέβαια, σε αυτό και το οποίο... Και δεν ήθελα να αλλάξω νούμερο στα ρούχα μου. Γιατί όταν αλλάζεις νούμερο στα ρούχα... Είναι την ψυχολογία σου. Αλλάζεις τελείως την ψυχολογία. Το έχω ζήσει. Ναι. Το έχω ζήσει. Το έχω ζήσει. Αλλά για να ανακεφαλαιώσουμε, παιδιά, να μην απογοητεύεστε. Είναι ζήτημα τους, πρέπει να αλλάξετε λίγο το πώς το αντιμετωπίζετε το ζήτημα της διατροφής για την υγεία σας. Η εμεινόπαυση δεν είναι αδύνατο να χάσετε κιλά. Με σωστό τρόπο μπορείτε και να τα χάσετε και να τα διατηρήσετε και να νιώθετε και πολύ καλύτερα. Γιατί, όπως λέει και μια πολύ αγαπημένη μου φίλη από το εξωτερικό, μετά τα 50 ξεκινάει η ζωή. Οπότε. Τέλειο αυτό. Λες, ναι. Μία στην Αγγλία μου λέει, darling, after 50. Μην απογοητεύεστε. Εγώ έτσι θέλω να κλείσουμε το σημερινό μας live. Μαρία μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να πω ότι δεν πίνω αλκοόλ ακόμα, δεν τα έχει επιτραπεί. Θα μπει αλλά καλοκαίρι. Πιστεύω ότι θα μπει σε λίγο. Θα μπει σίγουρα. Να περνάτε καλά, να έχετε την υγεία σας, το μυαλό στη θέση του, που λέγει η γιαγιά μου, και να ελπίσουμε να σβήσουν οι φωτιές. Σας φιλώ, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο επόμενο live.